λοιπόν, κάνουμε αναφορές. Μισό λεπτό, συνάδελφε Παναμενάκη. Μισό λεπτό. Να μην λέω να αποφεύγουμε αναφορές τώρα σε τέτοιου είδους, διότι δεν είναι ούτε σωστές ούτε ο κόσμος. Λοιπόν, μία ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στο σώμα ότι πάνω στα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 24 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Καλωσορίζουμε τα παιδιά. Κύριε Παλωμενάκη, για 5 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Έπεται, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η Ολομέλεια, όπου ο καθένας ασφαλώς θα έχει ετοιμάσει την τοποθέτησή του και εγώ είχα ετοιμάσει μια τοποθέτηση. Πλην όμως από τη σημερινή ακρόαση των φορέων και για να ικανοποιήσω και την απορία του κυρίου Λοβέρδου για ποιο λόγο δεν ασχοληθήκαμε με τους πρωινούς ομιλητές, θεωρώ σωστό να αναφερθώ σε 2 ομιλητές, μάλλον σε 1 ομιλητή, με μια τοποθέτηση που νομίζω ότι έχει σημασία, ακριβώς επειδή ο ομιλητής αυτός δεν είναι οποιοδήποτε, είναι σημαίνον πρόσωπο εδώ και πολλά χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα και αναφέρομαι στον κύριο Παναγόπουλο. Πραγματικά με αληθινή έκπληξη άκουσα και τον εκπρόσωπο της ΑΔΔ, ο οποίος μίλησε περισσότερο σαν εκπρόσωπος πολιτικού κόμματος, μην κάνοντας την παραμικρή κριτική είτε στον εαυτό του, είτε στην παράταξη, στην οργάνωση στην οποία ηγείται. Δικαίωμά του θα πει κανείς ότι ήταν αυτό, όμως εκείνο πραγματικά που με ενόχλησε ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Παναγόπουλου και σας βεβαιώνω ότι πρόσεξα κάθε φράση, κάθε κόμμα, κάθε παύση αυτής της τοποθέτησης, πήγα και πήρα τα πρακτικά μήπως τον αδικήσω τον άνθρωπο και βεβαιώνω το σώμα με όλη, ας πούμε, την σοβαρότητα μπορεί να έχει κανείς από αυτό το βήμα, ότι κατάφερε σε 5 λεπτά μέσα να πει ηχηρά ψέματα με έναν το μοναδικό τρόπο που μόνο οι ασκημένοι γραφειοκράτες της συνδικαλιστικής ελίτ είναι ικανοί να κάνουν. Προσέξτε. Ως εκτιθέσεως, το κύριος Παναγόπουλος όφιλε να τοποθετηθεί ασφαλώς στο άρθρο 16. Το έκανε με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Αυτό το άρθρο 16, θυμίζω, είναι εκείνο που διαφοροποιεί τη σημερινή κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα, το συλλογικό μάλλον εργατικό δίκαιο, και επαναφέρει την υπεροχή των κλαδικών ένδετων επιχειρησιακών συμβάσεων και την επεκτασιμότητα από ένα χρονικό σημείο και μετά. Ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι αυτήν ακριβώς τη διάταξη περιλάμβανε και το άρθρο 37 του νόμου 4024 του 11. Προκαλώ τον οποιοδήποτε να ανατρέξει στο άρθρο αυτό, να δει αν όποιος το λέει αυτό πράγμα λέει αλήθεια. Αγαπητές συνάδελφες, σας το βεβαιώνω, σας το διαβάζω. Ευχαρίστως. Προφανώς λέει ψέματα, διότι στη μία περίπτωση, και προσέξτε κύριε Κουτσούκο, τι λέει το ένα. Κύριε Κουτσούκο, σας παρακαλώ. Θα σας το πω αυτό, μην στεναχωριέστε. Στη μία περίπτωση. Για όνομα του Θεού. Εκείνο, προσέξτε, παρακαλώ, όμως να με προσέξετε. Να με προσέξετε. Και να έχετε αντίρρηση να το πείτε. Στη μία περίπτωση, δηλαδή στο άρθρο 37 του νόμου 4024, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ορίζοντας λήξης της απαγόρευσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ήταν το μεσοπρόθεσμο. Δηλαδή μια όριστη χρονική ημερομηνία που ως τώρα, και το τονίζω το ως τώρα, είναι τουλάχιστον μέχρι το 21. Έτσι. Και ενδεχομένως και πιο πέρα. Δηλαδή, εάν έμενε η διάταξη όπως ήταν στο 37 του 4024, θα έπρεπε να ξεχάσουμε στο ορατό μέλλον την επαναφορά της εργασιακής κανονικότητας. Αυτή τη διάταξη που εισάγει η κυβέρνηση σήμερα, με αυτή τη διάταξη ορίζεται σαφώς η 21η Αυγούστου του επομένου έτους. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κύριος Παναγόπουλος, είτε οι εκπρόσωποι του χώρου του κυρίου Παναγόπουλου, είτε άλλοι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση δεν το γνωρίζουν. Και πραγματικά δεν πιστεύω ότι ήρθε αδιάβαστος. Εκείνο που νομίζω ότι ήξερε πάρα πολύ καλά και είπε συνειδητά αναλήθεια, ψέματα δηλαδή. Το μεγαλύτερο ατόπιμα όμως της τοποθέτησης αυτής ήταν η προσπάθεια να αποδείξει ότι με την διάταξη 17 παράγραφος 7 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, σχεδίου νόμου, επανέρχεται δήθεν, ή μάλλον ανοίγει δήθεν, ο δρόμος για το lockout. Και εδώ υπάρχει ένα ακόμα ψέμα, προσέξτε. Το άρθρο 22 του νόμου 1264 παραπέμπει στη διαδικασία του 656 του αστικού κώδικα, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι όταν διώκονται για συνδικαλιστική δράση και γενικά στις απαιτήσεις τους. Τώρα, με αυτή τη διάταξη του σχεδίου του συγκεκριμένου, προστίθεται μία ακόμα περίπτωση. Δηλαδή,
Εκείνη που ενώ ο εργαζόμενος προσφέρει την εργασία του, ο εργοδότης δεν την αποδέχεται με διάφορες προφάσεις όμως. Μια τέτοια πρόφαση από τις πολλές είναι και η απεργία. Ενώ υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, πολλές περισσότερες περιπτώσεις, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι και περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία τι είναι και τι δεν είναι, το κρίνει το δικαστήριο, το γνωρίζουμε αυτό. Και πραγματικά δεν αποκλείεται ο εργοδότης εκδικητικά να μην αποδέχεται την εργασία του εργαζομένου που ενδεχομένως δεν απεργεί. Σημαίνει αυτό ότι εισάγεται από το παράθυρο, όπως είπατε, ή όπως λένε και εσείς συνάδελφοι, ή ότι νομιμοποιείται το lockout? Ή μήπως παρέχεται μια ακόμα προστασία στον εργαζόμενο? Η κοινή λογική λέει ότι ισχύει το δεύτερο. Πολύ περισσότερο που η απαγόρευση του lockout είναι ρητή σε διάφορες νομοθετικές διατάξεις με πρώτο το 1264 στο άρθρο 22 παράγραφος 1, αλλά και σε επιφύλαξη της ελληνικής ένομης τάξης σε διεθνείς χειρώσεις διεθνών συνθήκων, όπου η χώρα μας δηλώνει, όπως έχει δικαίωμα, ότι δεν θα νομιμοποιήσει και δεν νομιμοποιεί την ανταπεργία. Τα υπόλοιπα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.